Το πρώτο, θα λέγαμε, σοβαρό τεστ για την ομάδα μόλις ολοκληρώθηκε. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς? Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε συμπεράσματα. Δεν είμαστε μόλις δύο εβδομάδες μαζί, όλη η ομάδα. Αυτό που είπα και στους παίχτες μου μέσα, ότι το μόνο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω αυτή τη στιγμή από τα πρώτα δύο φιλικά, ότι πολύ νωρίς δείχνουμε μια ομάδα που έχουμε διάθεση να παίξουμε άμυνα, στοιχείο που θέλαμε να κρατήσουμε από πέρσι. Και στην επίθεση να είμαστε ομαδικοί και να μοιράζουμε την μπάλα, παίρνοντας την καλύτερη προϋπόθεση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όσο πιο γρήγορα να γίνουμε ομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο. Η κάθε ομάδα ετοιμάζεται για τους δικούς της σκοπούς. Η ΑΕΚ έχει επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα έχουμε χρόνο για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε είναι φιλικό με φιλικό να δείχνουμε για κάτι καλύτερο. Βλέπουμε πάντως πάρα πολύ έντονη την κυπριακή ταυτότητα στην ομάδα. Εντάξει, αυτό νομίζω θα το δείτε όλη τη χρονιά. Πιστεύω πάρα πολύ στους Κύπριους παίχτες της ομάδας, στους συγκεκριμένους παίχτες που επέλεξαν η ομάδα. Δείξαμε για τον μέσο χρόνο ηλικίας. Οι έμπειροι παίχτες που έχουμε στην ομάδα πραγματικά είναι οι κατάλληλοι χαρακτήρες για να βάλουν στο κλίμα και τους πιο μικρούς, αλλά και να κρατούν την ομάδα στα δύσκολα και στα βοηθήρια, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό στοιχείο για τον κεραμό του κυπριακού στοιχείου και με αυτό θα πορευτούμε σίγουρα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είδαμε τον Μπάρκερ να μην παίζει, τον Μπάζ να τραυματίζεται στη συνέχεια. Πώς επηρέασαν αυτά τα δύο γεγονότα? Εκεί που επηρέασαν είναι στο rotation της ομάδας, γιατί αυτή την περίοδο ο σκοπός μου είναι να έχουμε λίγο πιο μεγάλο rotation, να μην επιβαρύνονται τα παιδιά, γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Αλλά και μέσα από αυτές τις ατυχίες σίγουρα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, γιατί δεν θα είναι όλα ρόδινα μέσα στη χρονιά. Ειδικά για τον Πάρκερ είναι λίγο άνοιγμα να μην έξω τουλάχιστον πριν εβδομάδε. Και είναι ένα θέμα να πω. Αλλά εντάξει, θα πάρουμε ό,τι θετικό μπορούμε από αυτό, να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε τουλάχιστον σε καλή φυσική κατάσταση. Ευτυχώς είναι το χέρι και όχι το πόδι. Και νομίζω ότι είναι ένα παίχτη που εύκολα θα ενταχθεί πίσω στην ομάδα. Ξέρει και του συμπαίχτε του και του προπονητέ του και το κλίμα τη ομάδα. Άρα δεν υπάρχει εντονή ανησυχία. Εξάλλου είδαμε μεγάλο μέρο του κορμού από πέρυσι να μένει έτσι. Εντάξει, αυτή ήταν βασική προϋπόθεση. Νομίζω έτσι χτίζονται οι ομάδες. Αν θέλουν να έχουν μια διάρκεια για να πετύχουν κάτι, να εντάξουμε και τα τρία νέα παιδιά που έχουμε, που είναι σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι όλα είναι θετικά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.